γεννιούσα εν ρίση αίματος από ετών 12. Ήτης εις ιατρούς προσαναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσχυσεν υπουδενώστερα απευθύνε. Αυτή η γυναίκα που είναι η μετέπειτα Αγία της Εκκλησίας μας, Αγία Βερονίκη, αυτή η Αγία έκανε υπομονή 12 ολόκληρα χρόνια. Και θα λέγαμε όπως όλοι, θα ήθελε και αυτή να έχει υγεία, να μην ταλαιπωρείται, να μην ξοδεύσει όλη της την περιουσία, όπως λέγει εδώ το Ιερό Ευαγγέλιο, στους γιατρούς και να μην βρει θεραπεία. Όμως, πολλές φορές ο Θεός δεν εκπληρώνει τις επιθυμίες μας, που μπορεί να φαίνονται και καλές. Και λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόπ, ότι για τρεις λόγους ο Θεός δεν εκπληρώνει αυτά που εμείς επιθυμούμε. Πρώτον, δεν τις εκπληρώνει τις επιθυμίες μας για να συναισθανθούμε την αδυναμία μας και να αποδεσμευτούμε από την αυτάρκεια και την εγωιστική αυτοπεποίθησή μας και να αναθέσουμε με ταπείνωση κάθε ελπίδα μας εκείνου. Οι άνθρωποι είμαστε εγωιστές. Σπάνια να βρεις άνθρωπο να μην είναι εγωιστής. Σπάνια να βρεις άνθρωπο να μην έχει έτσι μια ιδέα για τον εαυτό του μεγάλη. Συνήθως όλοι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, αυτή η μεγάλη ιδέα που λέγεται ίηση, από το ρήμα ίωμε που θα πει νομίζω, είναι η πικρή ρίζα από την οποία μετά βλαστάνει η υπερηφάνεια και βλαστάνει και κάθε άλλη αμαρτία. Για να βοηθήσει λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο να απαλλαγεί από αυτή την κακή ρίζα, παραχωρεί πολλές φορές πράγματα που δεν μας αρέσουν, πράγματα που δεν επιθυμούμε και ακυρώνει τις επιθυμίες μας και μας δίνει αυτά που εμείς τα λέμε εντός εισαγωγικών κακά. Ενώ δεν είναι κακά, τίποτε δεν είναι κακό από αυτά που δίνει ο Θεός. Το μόνο κακό είναι οι δικές μας οι αμαρτίες που τις κάνουμε εμείς με την θέλησή μας. Για να απαλλαγούμε λοιπόν από την αυτοπεποίθηση και να αποκτήσουμε θεοπεποίθηση, για να αποδεσμευτούμε από την ιδέα ότι είμαστε αυτάρκης, ότι δεν έχουμε ανάγκη κανενός, ότι μπορούμε μόνοι μας να τα κάνουμε όλα, γι' αυτό ο Θεός πολλές φορές δεν μας δίνει αυτά που θέλουμε. Για να καταλάβουμε ότι είμαστε αδύναμοι και εξαρτημένοι πλήρως από Αυτόν. Δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Θεός δεν εκπληρώνει τις επιθυμίες μας είναι για να μας ασκήσει στην καρτερία και στην υπομονή, η οποία φέρνει πολύ πνευματικό καρπό στην ψυχή, όπως μας βεβαιώνει παρηγορητικά και ο Απόστολος ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος. Τι λέει? «Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε επικίνης». Να χαίρεστε με πολύ μεγάλη χαρά, με όλη τη χαρά. Όσοι μπορείτε να έχετε, να χαίρεστε όταν πέσετε σε πειρασμούς διαφόρους, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης αυτή κατεργάζεται, εργάζεται μέσα σας δηλαδή και διαμορφώνει μια μεγάλη αρετή που λέγεται υπομονή. Για αυτή την υπομονή μας είπε ο Κύριος ότι «εν την υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Με την υπομονή σας θα σώσει τις ψυχές σας. Και πάλι είπε στην παραβολή του σπορέως ότι αυτοί που σπέρνουν στην καλή γη καρποφορούσαν εν υπομονή. Δηλαδή όχι αμέσως, όπως και στο χωράφι δεν σπέρνει κανείς αμέσως και θερίζει αμέσως,
αλλά περιμένει μήνες ολόκληρους για να λιώσει ο σπόρος μέσα στο χώμα και μετά να φυτρώσει, να γίνει στάχη, να καρποφορήσει και να πάρει τον καρπό. Έτσι λοιπόν λέει και ο Άγιος Ιάκωβος, οι δοκιμασίες ετοιμάζουν και εργάζονται και μέσα μας κατασκευάζουν εντός εισαγωγικών την αρετή της υπομονής. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπομονή. Αυτή την υπομονή λοιπόν να τη φτιάξετε μέσα σας τέλεια, για να είστε και εσείς τέλειοι και ολόκληροι και να μην σας λείπει τίποτε. Καμιά ανυπομονησία, κανένα άγχος, καμιά αγωνία, καμιά ολιγοπιστία και απιστία, αλλά πλήρης εγκατάλειψη στο θέλημα του Θεού, εαυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Από πού πηγάζει η ανυπομονησία, αν όχι από τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, και ο άνθρωπος θυμώνει και νευριάζει και χάνει την υπομονή του. Ο μακαριστός Άγιος Παΐσιος έλεγε, τα νεύρα είναι εγωισμός. Η ανυπομονησία είναι εγωισμός. Και σήμερα οι άνθρωποι, βλέπετε, πολύ δύσκολα έχουν υπομονή. Είμαστε όλοι ανυπόμονοι. Γιατί άραγε? Γιατί δεν είμαστε ταπεινοί. Δεν έχουμε μάθει να υπομένουμε, να μένουμε υπό, κάτω δηλαδή από τα γεγονότα, δηλαδή με την έννοια να δεχόμαστε ό,τι μας δίνει ο Θεός με χαρά, να υπομένουμε την αδυναμία του άλλου, να υπομένουμε την οποιαδήποτε κρίση και δυσκολία εξωτερική με ελπίδα στο Θεό. Και ο τρίτος λόγος που ο Θεός δεν εκπληρώνει τις επιθυμίες μας, ο σπάνσοφος και αλάθητος ιατρός, ο Κύριος, ανατρέπει συχνά τις επιθυμίες μας, λέγει ο Άγιος Δημήτριος, και παραχωρεί πικρίες και χτυπήματα για να απομακρύνει το νου και την καρδιά μας από την λατρεία των υλικών πραγμάτων. Γιατί δυστυχώς, αδελφοί μου, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι κατ' όνομα είμαστε χριστιανοί, αλλά ουσιαστικά είμαστε ειδωλολάτρες. Τα χρήματα και ο μαμονάς είναι το κριτήριο πολλές φορές των πράξεών μας, για να μην πω πάντα. Το συμφέρον. Γι' αυτό βλέπετε και ο Κύριος μίλησε για δύο Κυρίους. Για τον Κύριο με κεφαλαίο που είναι ο ίδιος και για τον άλλο Κύριο, τον μαμονά, τον οποίο αν ο άνθρωπος τον λατρέψει, τον προσκυνήσει, οπωσδήποτε προδίδει τον αληθινό Κύριο. Για να μας ελευθερώσει από αυτή τη λατρεία του μαμονά και των υλικών πραγμάτων, από την αιχμαλωσία της γης, και να μας σωθήσει στην αναζήτηση του ουρανού και των αιωνίων αγαθών, ακυρώνει τις επιθυμίες μας και αντί να μας δίνει αυτά τα εντός αγωγικών καλά που εμείς επιθυμήσαμε και ενδεχομένως προσευχηθήκαμε κιόλας για αυτά ή τέλος πάντων τα περιμένουμε, μας δίνει τα εντός αγωγικών κακά. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της λήψεως ημών, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν, λέει τους Κορίνθιους ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή αυτό που σας συμβαίνει τώρα, αυτή η ελαφριά λήψη που σας βρήκε, εργάζεται μεγάλο αιώνιο βάρος δόξας, ουράνιας δόξας, την οποία δεν μπορεί να τη συγκρίνει με καμιά επίγεια δόξη δόξα ο άνθρωπος. Μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Γιατί μας ήρθε αυτή η θλίψη, γιατί σας επισκέφθηκε ο Θεός με θλίψη? Για να μην βλέπετε και μένετε στα βλεπόμενα, στα παρόντα, σε αυτά που βλέπουν τα σαρκικά μάτια, αλλά στα μη βλεπόμενα, σε αυτά που βλέπει η ψυχή με τα μάτια της ψυχής όταν πιστεύει στον Θεό. Εκείνα είναι τα αιώνια, τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Θεός δεν μας εκπληρώνει τις επιθυμίες μας. Πρώτον,
για να συναισθανθούμε την αδυναμία μας και να προδεσμευτούμε από την ίηση, από την αυτοπεποίθηση. Αντίθετα με αυτά που κηρύττουν σήμερα η μοντέρνη παιδαγωγή εντός εισαγωγικών, δεν είναι παιδαγωγή, μάλλον είναι κακή αγωγή αυτή που δίνεται, δαιμονική αγωγή, που μας διδάσκει να τρέφουμε την αυτοπεποίθηση στα παιδιά και εμείς οι ίδιοι, και οι ίδιοι πολιτικοί μας το λένε δυστυχώς, να πιστέψουμε στον εαυτό μας, λέει, για να βγούμε από την κρίση, αν είναι δυνατόν. Αυτός που πιστεύει στον εαυτό του, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, αυτός γίνεται καταραμένος. Επικατάρατος πάσος ελπίζων επάνθρωπων και στηρίζων βραχίων αυτού. Αυτός που στηρίζεται στα μπράτσα του είναι καταραμένος. Επομένως όχι αυτοπεποίθηση, θεοπεποίθηση. Γι' αυτό μας ήρθε η κρίση και οι δυσκολίες. Δεύτερον, μας παίρνει τις καλές μας επιθυμίες εντός εισαγωγικών και μας δίνει αυτά που δεν μας αρέσουν για να μας μάθει την υπομονή, την ταπείνωση, την άφεση εις αυτόν, το άφημα εις αυτόν. Και τρίτον, μας παίρνει τις καλές μας επιθυμίες πάλι εντός εισαγωγικών και μας δίνει αυτά που δεν μας αρέσουν, γιατί είναι γιατρός αλάθητος και θέλει να μας απομακρύνει από τη γη, από τη λατρεία των γηίνων και να μας στρέψει στα ουράνια. Ας παρακαλούμε τους Αγίους Αρχαγγέλους που γιορτάζουμε σήμερα και την Παναγία μας και όλους τους Αγίους να δεχόμαστε με χαρά κάθε θλίψη, κάθε ακύρωση επιθυμίας μας και να λέμε δόξα σε ο Θεός για όλα, δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Ένας μεγάλος σύγχρονος γέροντας, ο πατήρ Εφρέμ, που είναι στην Αμερική τώρα, διδάσκει και λέγει ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο σώζονται. Δηλαδή μέσα από ασθένειες, από δυσκολίες, ο Θεός τους ελκύει κοντά Του. Γιατί δυστυχώς έχουμε γίνει πολύ βαριοί. Δεν κινούμαστε προς τον Θεό. Χρειαζόμαστε έτσι αυτή την ισχυρή βοήθεια που έρχεται πολλές φορές από μία εντός εισαγωγικών καταστροφή μεγάλη, προσωπική, οικογενειακή, για να μετανοήσουμε, να ταπεινωθούμε και να καταφύγουμε στο Θεό. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αεί και αιώνας των αιώνων. Αμήν.